η Ελλάδα αντιστέκεται ποιοτικά και ελληνικά. Και με τι συντεταγμένες σήμερα η Βασιλική αντιστέκεται και τι σκέφτεται να μεταδώσει σε εμάς τους νεοέλληνες που προσπαθούμε να αντισταθούμε. Αυτό που είπα και ξεκινώντας τη συναυλία, ότι εγώ προσωπικά θέλω να δίνω πάντα τη μουσική μου με φως και με αγάπη, σε μια εποχή που μάλλον είναι σκοτεινή. Γκρίζα. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο είμαι και στην Ελλάδα, γιατί έλειπα κάποια χρόνια στο εξωτερικό και συνειδητά επέστρεψα, γιατί πρέπει να δούμε καινούργια πράγματα, πρέπει να φέρουμε καινούργια φρέσκα πράγματα στη μουσική και στη ψυχαγωγία και κάνω ό,τι μπορώ για να μπορέσω να το περάσω αυτό απέναντι στον κόσμο, γιατί το κοινό αξίζει τα καλύτερα. Σέβομαι πάρα πολύ το κοινό και θέλω να του προσφέρω τα καλύτερα. Τι ετοιμάζει η Βασιλική μέσα στη χρονιά μας και βεβαίως μέσα από την πολιτιστική διάσταση που τη βοηθάει και δίνει το χιτήριο? Ετοιμάζω σίγουρα, θα συνεχίσει το Journey, αυτό το project που ξεκινήσαμε σήμερα είναι η πρεμιέρα μας. Θα συνεχιστεί λοιπόν αυτό το project, ετοιμάζω δισκογραφία, το πρώτο μου προσωπικό άλμπουμ. Ήδη το ένα τραγούδι είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει ως single. Και από εκεί και πέρα, επειδή κατά βάση είμαι συνθέτης, ετοιμάζω και κάποια καινούργια πράγματα σε συνθέσεις και ένα project που έχουμε συζητήσει με την κυρία Παναγόπουλου για το χιτήριο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και αρκετά πρωτοποριακό, γιατί περιλαμβάνει πειραματικές μουσικές συνθέσεις σε συνδυασμό με ζωντανά οικαστικά δρόμενα. Και η μουσική... Ετοιμάζουμε διάφορα φρέσκα πράγματα και αρκετά πρωτοποριακά. Θεωρώ ότι η μουσική σας είναι οικαστική. Δηλαδή θέλει να συνεπάρει τον ακροατή, τον τηλεθεατή αν θέλετε, με σκοπό να τον οδηγήσει σε κάποιους δρόμους λύτρωσης. Το επιδιώκετε εσείς αυτό, ναι, το θέλετε? Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε μόνο σας. Γιατί, ναι, πραγματικά θέλω η μουσική μου να δίνει φως στον κόσμο. Θέλω να δίνει μια ομορφιά, γιατί είμαστε σε μια εποχή που συνήθως ακόμα και οι καλλιτέχνες αναπαράγουν τα δύσκολα, τα σκοτεινά πράγματα. Το θέμα είναι να δημιουργούμε και πράγματα να δίνουμε λίγη ομορφιά στον κόσμο. Εγώ προσωπικά και μέσω της μουσικής μου και μέσω των τραγουδιών και των στίχων και της φωνής μου θέλω να το περνάω αυτό το πράγμα απέναντι στον κόσμο και να το περνάω μέσα από τη μουσική μου. Οπότε χαίρομαι πολύ που το εισπράξατε. Εμείς εισπράξαμε και κάτι άλλο. Νιώσαμε το νέο, το φρέσκο άκουσμα της Αρλέτας μέχρι της jazz ή τις ροκές, αν θέλετε, καταστάσεις που είτε κινηματογραφικά, είτε μελωδικά, μουσικά, ανιχνεύεται και επιδιώκεται. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το εισπράττουμε και να το μεταδίδετε. Χαίρομαι που το λέτε, χαίρομαι πάρα πολύ, μου επιβεβαιώνετε όλα αυτά τα οράματα που έχω και τη διάθεση που έχω απέναντι στον κόσμο. Άρα τι προσδοκάμε? Κάτι καλύτερο, κάτι με περισσότερο Ελλάδα και με περισσότερο φως και αισιοδοξία. Σίγουρα και να προχωρήσουμε την Ελλάδα, να προχωρήσουμε τα καλλιτεχνικά πράγματα μπροστά, γιατί συνήθως, ξέρετε, η Ελλάδα έχει την τάση να κολλάει λίγο στα πράγματα του παρελθόντος. Δηλαδή, συνέχεια ακούω ότι δεν έχουμε αξιόλογους δημιουργούς, δεν έχουμε καινούργια πράγματα. Έχουμε και δημιουργούς που έχουμε τη διάθεση να κάνουμε πράγματα και που θεωρώ ότι κάνουμε την προσπάθειά μας για να δώσουμε ποιότητα στον κόσμο. Οπότε το να το εισπράτετε και να ανταποκρίνεστε σε αυτό είναι ό,τι καλύτερο για μας. Επιστρέψατε. Χαλάλη που επιστρέψατε. Για την ώρα ναι. Με ένα ερωτηματικό. Ναι. Διερευνητικό. Θέλω να πω ότι, εντάξει, τα πράγματα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μέχρι στιγμής μια χαρά, γιατί κάνω πράγματα στην Ελλάδα. Κάνω πράγματα τα οποία με εκφράζουν. Όσο μπορώ να κάνω πράγματα που με εκφράζουν, γιατί έχω προτάσεις από το εξωτερικό. Οπότε, ξέρετε, για την ώρα εμένω, επιμένω να είμαι εδώ. Οπότε όλα καλά, όλα καλά. Εμένετε βασιλικά, όπως ακριβώς ταιριάζει και στους Έλληνες στα ελληνικά. Ναι, ναι, σίγουρα. Να ανανεώσουμε συναντήσεις, φιλοσοφίες και τάσεις μέσα στο χρόνο, ο οποίος είναι και αδέκαστος, αλλά όμως παράλληλα όμως και θαλπορός σε οτιδήποτε δεχόμεθα και εμπνεόμεθα. Με πολύ χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.